Ακριβώς, ανταλλαγή ερωτήσεων. Ό,τι θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία που τους έχουμε από κοντά και έχουμε από το πρώτο χέρι πληροφορία. Πρώτα IDD και μετά επιπαντός. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλά συμβόλαια καινούργια που έρχονται, ενώ είχατε πει στην Θεσσαλονίκη να τα δεχόμαστε άσχετα να γράφουν ιδιότητα ασφαλιστικού συμβούλου προς το παρόν και δεν γράφουν ασφαλιστικού πράγματα. Βλέπω όμως κάποια συμβόλαια που εγκριθήκαν μέσα στο Φεβρουάριο συνεχίζουν και έρχονται σαν ασφαλιστικοί σύμβουλοι. Θα τα δεχτούμε αυτά προς το παρόν φέτος και το χρόνο θα είμαστε λίγο πιο. Βεβαίως πρέπει να τα δεχτούμε, διότι δεν θα μπορούσαν οι συνάδελφοι να. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που καλύπτουν τα ασφαλιστικά συμβόλαια της Αθήνας δεν θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει την ιδιότητα μέχρι να άλλαζε 18 Φεβρουαρίου η ιδιότητα στο Μητρό τους. Οπότε γι' αυτό. Λογικά από το Μάρτιο και μετά, ό,τι συμβόλαια της Αθήνας ανανεώνεται, πια αν λειτουργεί σωστά η εταιρεία που εκδίδει το συμβόλαιο, που φαντάζομαι ότι λειτουργούν όλες σωστές, θα λένε ασφαλιστικό πράκτορα. Έτσι κι αλλιώς είναι ξεκάθαρη θέση όλων των ασφαλιστικών εταιρεών που έχουν αναλάβει τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης, ότι για αυτές είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, τελείως σύμβουλος του πράκτορας και ισχύουν κανονικότητα. 15-19 και τις υπόλοιπες 60 της πενταετίας που ακόμα και αν δεν τις έχετε ολοκληρώσει, κάντε τις στο 19. Τυπικός όχι, άκουσα με λίγο. Τυπικά αυτός έχει παρανομήσει. Αλλά επειδή έχω μεγάλη καρδιά τα πελατεία και καλούς διευθυντές, θα δεχτεί την παρατυπία για να του πας 75 ώρες. 75 θα πάει όμως. Όχι, 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 δεν μπορείς. Αυτό είναι. Να σας πω κάτι. Μπορούν τα επιμελητήρια. Να τα πούμε για να το εξηγήσουμε. Μπορούν τα επιμελητήρια να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια και πάντα την κάνουν, ιδιαίτερα όταν έχουν τέτοιους διευθυντές. Αρκεί να έχουν έστω και λίγο περιθώριο από το πλαίσιο. Το πλαίσιο λοιπόν λέει 75 ώρες, αλλά αυτό δεν διαπραγματεύεται. Λέει 25 ανακατηγορία, άρα αυτό δεν μπορεί να το διαπραγματευτείτε. Λέει κατά το δυνατόν αναλογικά. Αυτό μπορούμε να το διαπραγματευτούμε. Μπορούμε να το διαπραγματευτούμε τώρα. Του χρόνου που είναι κάθε χρόνο. Τελειώσαν τα ψέματα. Πες το. Αστική ευθύνη δεν έχουν. Όμως, αν θέλετε να σας πω την άποψή μου, για να έχετε ένα σωστά δεμένο συμβόλαιο αστικής ευθύνης ή να έχετε δηλώσει ακριβώς, να έχετε δηλώσει στην ασφαλιστική σας εταιρεία τους υπαλλήλους που εμπλέκουν στη διανομή. Αυτούς αφορά η ασφαλιστική εταιρεία και αυτούς αφορά και η πιστοποίηση. Αυτό που σας εξήγησα στην αρχή. Με αντίτυπο, λέει όμως. Κανονικότατα. Παραπιστοποίηση, κανονικότατα. Η διαφορά του πιστοποιημένου υπαλλήλου από τον ασφαλιστή είναι ότι ένας κάνει ένα εξιδεφορία, ο ασφαλιστής, ενώ ο υπάλληλος δεν κάνει. Κατά τα άλλα, ισχύει ακριβώς ότι ισχύει γι' αυτό. Γιατί ουσιαστικά πουλάει προϊόντα, γι' αυτό δεν πουλάει. Το κάνει για λογαριασμό. Άμα δεν είχε λόγους να πουλάει, μην τον πιστοποιείς. Άρα τον πιστοποιείς γιατί μιλάει με τον πελάτη, κάνει ό,τι κάνει ασφαλιστής. Αλλά για λογαριασμό σου. Είναι σαν τον υπάλληλο της τράπεζας. Δεν θέλουμε να είναι. Ο υπάλληλος της τράπεζας πρέπει να πιστοποιείται. Για να σας πω μια είδηση. Όλοι οι υπάλληλοι των τραπεζών είναι προεδριακούς. Είναι στο μελτήριο Αθηνών. 11.000 υπάλληλοι των τραπεζών είναι πιστοποιημένοι. Δεν παίρνουμε φράγκο από αυτούς. Δεν γράφονται στο Μητρό. Και να πω τώρα από το πρόεδρο πριν την ερώτηση, κάτι που επίσης ζητήσαμε να μπει ως εθνική νομοθεσία και μπήκε, γιατί είχαμε τα φαινόμενα να μην είναι πάντα όλοι πιστοποιημένοι, παρότι προσπαθούν οι τράπεζες να τους πιστοποιούν. Είναι υποχρεωτικά, θα πρέπει να έχουν τις 18 Δεκεμβρίου μπροστά τους ένα καρτελάκι, μια αναγραφή, το όνομά τους και να λένε ότι είναι πιστοποιημένοι για την κατηγορία αυτή που προωθούν τα προϊόντα. Κι όμως σου δίνει το περιθώριο ο νόμος να πεις ότι δεν είναι παράνομος. Αυτό έτσι πρέπει να το δεις. Καμιά σκληρή ερώτηση, γιατί δεν βλέπω πολύ IDD. Λίγο σκληρά, αν μπορείς να με βάσουμε το κλίμα. Και να σου πει, κύριε Διευθυντά, άσε σήμερα εμείς να κάνουμε τη δουλειά. Αν μπορείς. Και εσύ από Δευτέρα θα απαντάς εσύ από Τρίτη. Τώρα έκανε έναρξη. Μα είναι πιστοποιημένος ή όχι. Μην έχεις μπέρδευσης, καταλάβει. Θα σου απαντήσω μην δεν κατάλαβα. Μην ανησυχείτε. Το κατάλαβα. Λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος που το είπε λίγο κομψά, πόσοι θα βρισκόντουσαν σε δύσκολη θέση στην αρχή. Ο νόμος είχε μια παράμετρο που έλεγε τα πιστοποιητικά γνώσεων που έχουν εκδοθεί, σας την έδειξα, παραμένουν σε ισχύ. Άρα το πιστοποιητικό Α που πήρε ο συνάδελφος παραμένει σε ισχύ. Σε αυτό ερμήνευσε το επιμελητήριό μας με την πρωτοβουλία που πήραμε, πέρασε από την ΚΕΕ. Είναι μία από τις ερωτήσεις που βάλαμε στην τράπεζα που δεν απαντούσε, αλλά μετά αποδέχτηκε αφού δεν απάντησε ότι διαφωνεί ότι έτσι ερμηνεύεται. Το περάσαμε σαν ενημέρωση σε όλα τα επιμελητήρια ως ενημέρωση από την ΚΕΕ και λέει: αφού δεν μπορώ να το γράψω σαν σύμβουλο, αλλά το πιστοποιητικό του νόμος λέει ότι είναι σε ισχύ, οφείλει να το γράψει στην ενοποιημένη κατηγορία. Άρα στην κατηγορία του πράκτορα. Άρα θα μιλήσει ο διευθυντής των ΣΕΡΟΑ με τον διευθυντή της ΔΡΑΜΑΣ και θα το λύσουμε. Μα είχε παρέμβαση το. Εντάξει.
Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Μας έτυχε περιπτώσεις τέτοιες σε εμάς, μα ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Λέει ότι όποιος έρχεται του γράφεται σαν πράκτορα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα γιατί σου λέω να μην απαντάς, ο νόμος είναι ξεκάθαρο. Επειδή είσαι δημόσιος υπάλληλος, να δεν σου απαντάω. Εκτός από σένα που είσαι εξαιρετικός, διάφοροι δημόσιοι υπάλληλοι από την Ελλάδα κάναν τέτοια λάθη και παρεμβαίνουμε ευγενικά, γιατί εκεί έχει μια διοίκηση και του λέμε να σου πω: δες το πράγμα καλύτερα, σας το είπα απλά. Δηλαδή, ξέρεις, είχε πολύ πλάκα να ξέρεις μερικές μέρες. Εγώ και ο Δημήτρης απαντάγαμε 6-7 φορές την ημέρα σε επιμελητήρια της Ελλάδας, όχι στα δικά μας, άλλα επιμελητήρια για τέτοιου είδους θέματα. Άρα γι' αυτό πρέπει να δει. Υπάρχει μια σαφής διάκριση, να σας πω, του τρόπου που βλέπουμε τα πράγματα και που το λέω αυτό όχι γιατί ο Χρήστος είναι μπροστά, γιατί το πιστεύω. Έχεις δύο επιλογές όταν είσαι σε μια διοίκηση επιμελητήριου. Πού είναι νομοθετούν, να βλέπεις τη λύση ή να βλέπεις το πρόβλημα. Εμείς νομίζω και ως ασφαλιστές βλέπουμε πάντα τη λύση και ως ένα επιχειρηματίας. Αν θες να βρεις το πρόβλημα, να το βρεις. Αν η λύση που δίνεις δεν είναι παράνομη και έχει μια παρατυπία, κάντε. Γιατί βοηθάς μια επιχείρηση να λειτουργήσει. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία. Και ξέρετε, εμείς που ξέρουμε από επιχειρήσεις, γιατί κατηγορούμε, σε εισαγωγικά κατηγορούμε έναν ο οποίος λόγω θέσης, κυρίως δημόσιο υπάλληλο ή όχι, προσπαθεί να αποδείξει την εξουσία του. Γιατί ο ρόλος του δεν είναι αυτός. Ο ρόλος του είναι να βρει λύση. Και από εκεί θα κερδίσει την καλυμνία. Άρα είναι πολύ σημαντικό που άκουσα από όλους εσάς ότι εδώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ στο επιμελητήριο το δικό μας και ο Δημήτρης, τι λέμε στους υπαλλήλους. Δεν θέλουμε να ακούμε παράπονα. Λύστο. Εκτός και είναι ακραίο που δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως είναι. Μάλλον δεν ακούσατε τώρα, ήσταν εδώ. Αφού λέμε ότι μπορεί, άρα αν στο επιμελητήριο όσο υπάρχει πρόβλημα, επιτρέψτε μου. Μου επιτρέψτε μου, επειδή το ξαναείπατε. Αν έχει, λέμε, επειδή το είπαμε χιούμορ. Να είστε βέβαιος ότι όταν είπα στείλτε ένα email να θα το στείλετε, θα πάρουμε το επιμελητήριο, να πούμε, δεν μπορώ να το υποχρεώσουμε, να το πούμε εξής ευγενικά. Αυτό συμβαίνει παντού, αυτό λέει ο νόμος, είναι λάθος του δεν τον γράφεις στο επιμελητήριο. Αυτό προσπάθησα να σας πω. Να θυμάστε κάτι πάντως. Η παρέμβαση δική μας, ακόμη και εμού που είμαι στην κρατική ένωση, δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα επιμελητήριο να το κάνει. Μπορεί να του ζητήσει και να το πει: δεν μπορεί να πω, μέχρι να κάνει αυτό, δικό το επιμελητήριο, έχει διοίκηση. Απλά αυτού λε: δε το από την καλή πλευρά. Και είμαι πεπισμένο και στο. Ο Γεωργιάδη δεν είναι εκεί. Θα το λύσουμε, παιδί μου. Είναι καλό παιδί. Ο Στέφανος θα το λύσουμε. Ε? Ποια είναι εκείνα, δεν ξέρω, αλλά είναι καλό παιδί, λέγω. Ναι, έλα. Ναι, εντάξει, ό,τι πείτε. Άλλο. Καμιά σκληρή ερώτηση δεν έχει. Ποιο είναι το 90. Λίγο είναι. 100 έπρεπε να λέει. Αυτό ξέρεις τώρα, επειδή είμαστε φίλοι μετά, δουλειά δεν έχει ο διάολος, ρε παιδιά. Ας δούμε πώς γινόμαστε εμείς καλύτεροι και να παίρνουν αυτή την πιστοποίηση μαϊμού και να είναι κακοί στη δουλειά τους. Δηλαδή, νομίζω πρέπει να πάμε σε πιο σοβαρά ερωτήματα. Ότι το σέβομαι, αλλά τώρα τι να σου απαντήσω αυτό. Να σας αποκαταστήσω. Ότι ο εξεταστής τα παίρνει. Ωραία, τα παίρνει. Ναι. Να αποκαταστήσω όμως κάτι που είπατε. Όχι, απλά για να βάλατε ένα δεδομένο. Δυστυχώς το λέμε, γιατί εμείς θέλουμε νέο είμαστε επάγγελμα. Και στις εξετάσεις που έγιναν το Φεβρουάριο, το 90% ήταν τραπεζική υπάλληλοι. Άρα δεν είναι ότι τους πιστοποιήσαμε και μετά αλλάξανε το ποσοστό επιτυχίας. Άρα, επειδή εγώ νιώθω κατάλληλο. Ένα από το, γιατί παιδιά, αυτό είπα να είναι η νέα εποχή. Επειδή εγώ νιώθω κατάλληλο, σου λέω. Δεν μας απασχολεί τι γίνεται εκεί, μας απασχολεί τι κάνουμε εμείς. Πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά των δικτύων. Είδατε τις στήλες που. Είναι ωραίες αυτές, θα μπορούσα να τις φτιάξω, συγγνώμη. Τις στήλες. Θα παρατηρήσεις τις στήλες, κοίταξε τες, ότι το δίκτυο το ελεύθερο σε κάθε χώρα δεν είναι το ίδιο. Εσένα σκοπό σου είναι αυτή η στήλη δική μας, η μπλε, δεν είναι καλά, δεν λέω. Η γαλάζια. Η πράκτος είναι το κίτρινο. Η κίτρινη λοιπόν να είναι η μεγαλύτερη. Άρα αυτό δεν θα το λύσει με αυτόν τον τρόπο. Θα το λύσει αν είσαι καλύτερος επαγγελματίας, γιατί και ίντερνετ θα έχεις εφόρου ζωής και μπάκα σουράνς θα έχεις. Και επειδή εδώ θεωρώ ότι εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί είμαστε φίλοι, γιατί μειωνόμαστε, γνωριζόμαστε περίπου. Έχετε καταλάβει ότι από τι αφορέ που γνωριζόμαστε. Θα έχουμε άλλο τον κόσμο, πώς θα τα έχουμε. Σε λίγο θα έχουμε το σούπερ μάρκετ να ασφαλίσει.
Αυτό είναι. Έχουμε ελεύθερη οικονομία. Επανάσταση δεν φαίνεται ότι θα γίνει σύντομα. Άρα πρέπει σε αυτό το πεδίο που υπάρχει να είμαστε όσο γίνεται πιο επαγγελματίες, να έχουμε αυτή την ένωση και την δύναμη που μας δίνει όλη αυτή η διαδικασία που εξήγησα. Ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε γίνει πολύ πιο ισχυρό λόμπι. Σας το ξαναλέω. Έχει τα σύν και τα πλήν του. Καμία απόφαση δεν πέρασε από το 12 και μετά χωρίς να συμφωνήσουμε. Και έχουμε αναγκάσει οι κυβερνήσεις να πάρουν πίσω πολλές αποφάσεις. Όλα δεν μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Και δεν μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή, να σας πω ένα ωραίο, μια και δεν έχετε πολλές ερωτήσεις. Λέει κάποιος, να πω πώς θα χτυπήσουμε το bank insurance. Άκου, πρόεδρε. Λέει, λέω τι θα κάνουμε. Να μαζέψουμε, λέει, αυτό το είπε σε ένα δημόσιο εγώ, 100.000 ευρώ. Και τι κάνουμε, λέμε, 100.000 ευρώ και τα βρήκαμε. Διαφήμιση τηλεόραση. Ξέρεις πόσο θα στεναχωρηθεί αύριο οι τρεις τράπεζες να πούνε 100.000 εσύ, ναι, 100 εκατομμύρια εμείς. Δεν είναι, λέω, ένας τρόπος που μπορούμε να τα ανταγωνιστούμε. Ο ανταγωνισμός ο δικός μας είναι ο επαγγελματισμός, είναι το να βγούμε με σε τέτοιες χώρους. Και αν κατάλαβες καλά, σου είπα, θα χαρώ ιδιαίτερα αν επιλεγούν οι ΣΕΡΕΣ. Εγώ λέω πρόταση, όπως σου είπες, ναι, πρόταση. Να ξανάρθουμε σε ΣΕΡΕΣ και να μαζέψουμε 500 επιχειρήσεις και να τους μιλήσουμε μόνο γιατί πρέπει να είναι ασφαλισμένες. Γιατί το κάνουμε αυτό? Την πίτα θέλουμε να μεγαλώσουμε. Όσο μεγαλώνει η πίτα, περισσότερες ασφάλειες εδώ, περισσότερες για όλους. Άρα αυτό το κομμάτι θα πούμε μπροστά, το πάρουμε εμείς. Όλα τα υπόλοιπα είναι ωραία, ξέρεις, σαν αφορισμοί. Δηλαδή μπορούμε να μιλάμε ώρες για αφορισμούς. Μπορώ να σου πω ωραία θέματα για αφορισμούς. Δεν το είπα στην αρχή. Τη μεγαλύτερη φορολογία. Ωραία. Άμα το συζητήσουμε μέχρι από το πρωί, τι θα γίνει? Θα αλλάξει? Αυτό τι σημαίνει? Την πληρώνω εγώ τη φορολογία. Έχουμε πολύ ψηλές φορές. Συμφωνούμε. Έχουμε κακά δίκτυα του ίντερνετ. Γιατί σου πειράζει ότι είναι καλά. Προσωπικά δεν υπάρχει δίκτυο που δεν έχουμε άλλη καταγγελία. Πρέπει να πούμε σε πιο πρακτικά μέτρα, να έχουμε πια μια άλλη αντίληψη και να δούμε πρώτον πώς καλυτερεύουμε τον κλάδο και έχει καλύτερες προϋποθέσεις να βγει. Δεύτερον, πώς εκπαιδεύεται. Είναι πολύ πιο απλή συζήτηση. Η υπόλοιπη είναι ωραία για το καφενείο. Ξέρετε, στα καφενεία στη χώρα λύνονται όλα τα θέματα. Δηλαδή, αν πας ένας, θα σου πει μετά που θα βγεις από εδώ, τι έλεγε αυτός τώρα που δεν ξέρει. Και σου λέει, εσένα που ξέρεις, πες μου τι να κάνουμε. Λέω δημόσια, πες το γιατί. Γιατί είμαστε αιρετοί. Ένα λεπτό να το καταλάβεις. Είμαστε αιρετοί. Και είμαι στη θέση μου, είναι στη θέση του, εφόσον το επιλέγουν οι συνάδελφοι. Άρα είναι λογικό να ακούσουμε τη φωνή του συνάδελφου, αν έχει μια λογική να την κάνουμε. Και έτσι κλείνοντας να σου πω, κάποτε είπα, του λέω, πέρα από αυτά που κάναμε, αν θυμάστε κάναμε την κοινοποίηση του τραπεζιού, το επόμενο βήμα είναι να τις κάψουμε. Ας κόψει το χέρι ποιος πάει να κάψουμε τις τράπεζες. Αφού δεν θα τις κάψουμε, θα δούμε τώρα ποιος είναι ο τρόπος να την εμποδίζουμε να κάνει πράγματα τα οποία είναι εις βάρος μας, αθέμητος ανταγωνισμός. Αυτή είναι η λογική. Δεν έχουμε άλλη λογική. Είναι μονόδρομος το ότι καταφέρνουμε αυτό. Και είναι καλό να κρατάμε ότι ο κλάδος είναι αυτό που σας είπα μόνο. Η IDD πέρασε με εξορυχιστικό έλεγχο από εμάς. Και προσθέσαμε δεκάδες πράγματα που σας είπε ο Δημήτρης. Είναι νίκη. Όποιος θυμάται τον κλάδο και είναι παλιός, πριν από 15 χρόνια, ποιος ρώταγε τον, ρώταγε κανένας? Αυτοί οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί, οι συνάδελφοί μας, που βγήκαν παντού, που συμμετείχαν, και μάλιστα σας το λέω γιατί στην IDD, να καταλάβετε πόσο χαρού, συμμετείχε ο Δημήτρης. Συμμετείχε η Δήμητρα. Αλλά συζητάγαμε, το καταφέρναμε. Αυτό που σας είπα τους βουλευτές, πετύχαμε μια νίκη. Όλα δεν τα πετύχουμε. Και έχει και ατέλειες. Δεν έχουμε κανένα μεσίτη εδώ, το είπες για τους μεσίτες. Δεν έχουμε κανένα μεσίτη εδώ. Έχουμε και ατέλειες στον νόμο. Πού την ξέρουμε? Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί, να σας λέω και τα κακά. Ο μεσίτης με τον πράκτορα και έχει ΦΠΑ 24%, δεν το κρύψαμε. Πρέπει να το λύσουμε. Αλλά ήταν σκληρή η τράπεζα σε αυτό. Φροντίσαμε να περάσει το υπόλοιπο και τώρα ψάχνουμε να βρούμε και έχουμε κλείσει ήδη ραντεβού με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Αυλονίτη, να βρούμε τη λύση σε αυτό. Ποτέ δεν θα λυθεί το 100%. Αλλά οι νίκες που πήραμε ήταν μεγάλες. Ήταν στο έτζεσαι κάποιοι από εσάς κανένας, είναι? Είστε παλιά. Ξέρουν αυτοί τι σημαίνει ότι φύγε και δεν παίρνει τίποτα. Είναι μικρό πράγμα. Αυτό την ώρα που συζητιόταν στη Βουλή, και το λέω καλοπροαίρετα γιατί ξέρει, για να το λέω δημόσια, οι εταιρείες ασκούσαν τρομακτικές πιέσεις σε βουλευτές, σε κόμματα. Εμείς από πίσω τους κυνηγάμε, λέμε Ελλάδα, αυτό είναι το σωστό, για να μπορέσει να περάσει αυτή η Βουλή. Αντιλαμβάνεστε το γιατί. Γιατί πριν, για το πούμε απλά, να το καταλάβουν και αυτοί που δεν είναι ασφαλιστές, του έλεγε φύγε, δεν του δίνω τίποτα. Τώρα το πληρώσει 3 χρόνια. Μα το διώξει. Άρα θα σταματήσουν αυτές οι πρακτικές. Αν υπήρχε εταιρεία που το έκανε, για να μιλάμε συγκεκριμένα. Όπως και τα μέτρα είναι κάθετα. Και οριζόντια. Μάλλον οριζόντια λέγεται. Οριζόντια. Δηλαδή, εσύ θα το κάνεις αυτό. Και αυτός με το ίντερνετ θα το κάνει. Και το μπάγκα σε όλα θα το κάνει. Και λέει ένας αυτοί. Και άμα δεν το κάνει, παρανομία, όπως μπορεί να παρανομήσει και εσύ. Πρέπει να αποδείξουμε την παρανομία όταν το πάμε. Ο νόμος είναι σαφής. Δεν ξέρει κανέναν. Κανέναν. Και γιατί δεν κάνετε την ερώτηση, καθώς το ίντερνετ ρωτάει ένας πώς θα το κάνει, όπως θα το κάνεις και εσύ. Ό,τι υποχρέωση έχει αυτός για την υπογραφή των δύο κειμένων, έχει και αυτός. Και ασφαλώς θα το βρει τον τρόπο, όπως θα το βρεις και εσύ. Αλλά έχει ακριβώς. Γιατί αν δεν το κάνει, είναι παράνομος. Αυτό θέλαμε να καταφέρουμε.
Πολύ ωραία. Πες το δοκί μου. Μ' αρέσει εσύ. Μ' αρέσει γιατί, ναι, μ' αρέσει γιατί ανοίγεις θέματα. Yeah, το δοκί μου. Αμέσως, Δημήτρη, για να με φτιάχνει έτσι ωραία που το λέω φίλος μου. Ναι, δοκί μου, ναι. Μεγάλη μάχη. Τι γινόταν με το δοκί μου. Φοροδιαφυγή. Έρχεται λοιπόν η πολιτεία και σου λέει να σου πω, ο Ευρωπαϊκός Νόμος το απαγορεύει αυτό. Δεν μπορεί να έχει δόκιμο. Τι σημαίνει δόκιμο, δεν καταλάβανε. Δούλευε 6 μήνες χωρίς να είναι ασφαλισμένος. Πάμε λοιπόν στο Υπουργείο και λέμε. Και οι εταιρείες δεν δέχονται. Να σου πω να πάμε στην ελάχιστη δόση να ασφαλιστεί στα 100 ευρώ. Το συζητάμε τις εταιρείες. Να το ξαναδούμε. Άρα δεν μπορεί να το κάνει μια πολιτεία, αλλά είμαστε κοντά στο να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο αυτού του τύπου και να πούμε, ωραία, θα έχει μια ελάχιστη κάλυψη. Γιατί ξέρει και το άλλο δεν γίνεται. Ασφαλιστική κάλυψη εννοώ. Πρωτοβάθμια υγεία. Είμαστε κοντά. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους γιατί θέλουμε να μπει νέο αίμα παντού. Είναι πιο δύσκολο να μπει νέο αίμα και ασφαλώς συμφωνώ να λειτουργήσει. Όμως και το παλιό καθεστώς δεν είναι σωστό. Ξέρεις ότι υπήρχαν εταιρείες που είχαν δόκιμο κάποιον 2 χρόνια. Παιδιά, μιλάμε έντιμα όταν θα είμαστε μεταξύ μας. Δεν θα λέμε πράγματα που ούτε και αυτό ήταν σωστό. Από ποιο σπίτι ήταν σωστό. Και ήταν εις βάρος του αλλού. Δηλαδή, ο άλλος πλήρωνε αυτά και αυτός που με πήγε τέτοια διαδικασία δεν πλήρωνε ποτέ. Ξέρεις ότι στη δεκαετία 90-2000 οι δόκιμοι ήταν πιο πολλοί από τους ασφαλιστές. Συγγνώμη. Δεν σας άκουσα. Ποιοι είναι οι εκπαιδευόμενοι. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Όποιος εκπαιδεύεται μέσα σε έναν χώρο ασφαλιστικής εταιρείας καταρχήν. Νόμιμο. Όποιος εκπαιδεύεται έχει πρόβλημα στο ΙΚΑ, όχι πρόβλημα εποπτικό. Φαντάζομαι ο πρόεδρος εννοεί εποπτικά ότι είναι νόμος να εκπαιδεύεται. Στο ΙΚΑ όμως υπάρχει ένα πρόβλημα που το έχουμε θέσει 5 χρόνια τώρα. Προσπαθούσαμε και να παρακινήσουμε νέους ασφαλιστικών εταιρεών. Αν τον πιάσει, μπει μέσα ελεγκτής του ΙΚΑ και τον πιάσει πίσω από γραφείο και δεν τον έχει προσλάβει η ασφαλιστική εταιρεία και δεν έχει κάνει και έναρξη στον ΕΦΚΑ για την εκπαιδευόμενο, δικαιούται να του δώσει πρόστιμο. Η αυστηροποίηση των νόμων παντού σε αυτά. Αυτό ισχύει πάντα, δεν είναι δεδομένη. Ξέρετε, υπάρχει και το πρόστιμο. Να σα πω μερικά πρόστιμα που δεν έχουν φτάσει ακόμα σε. Δεν ξέρω αν φτάσαμε όλες τις ώρες. Ο εργαζόμενος έχει ωράριο 9-5. Αν 5 και 4 τον βρει επιθεώρηση εργασία, θα δώσει πρόστιμο. 4.500. Ορίστε. 4.500. Γράψτε ότι ο πρόεδρος του παιδιού σας είπε 4.500 είναι το πρόστιμο. Ε? Να. Και σας λέω ότι η αυστηροποίηση των νόμων θα υπάρξει. Θα υπάρξει. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Προσέξτε, μου λέει κάποιος να είναι με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είναι ευρωπαϊκό δίκαιο. Το αν είναι σωστό, έχει σηκώνει πολύ κουβέντα. Το αν είναι σωστό ή όχι, βρίσκονται άλλες φόρμουλες, αλλά πρακτικά αυστηροποίηση σε μερικά πράγματα υπάρχει. Εξαρτάται πώς βλέπεις την αυστηροποίηση. Και στο κομμάτι το δικό μας. Θέλαμε να υπάρχουν ερώτηση 10.000, θέλουμε να υπάρχουν, να συνεχίσουν να υπάρχουν 10.000 μαύροι κωδικοί. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν. Πολύ ωραία. Άρα είναι καλό, ας πούμε, που είναι το όνομα μας πάνω να το δούμε, γιατί ουσιαστικά σιγά σιγά θα φοβάσαι να βάλεις το όνομά σου τον μαύρο, γιατί ξέρεις, θα χάσεις τα πάντα. Ναι. Θέλουμε να συνεχίσουμε. Ωραία. Ξέρετε τι μου λέτε τώρα. Μου προτείνει. Μου επιτρέπετε λίγο. Ξέρετε τι μου λέτε τώρα. Μου προτείνει ένα μεγάλο μικρό πρακτορείο, μια παρανομία. Μην απαντήσετε θετικά. Είναι υποχρέωση των πάντων, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Το συμβόλαιο οφείλει να έχει το όνομά σου. Αν δεν το έχει πια στο πει, παρανομήσει και εσύ μαζί του. Αυτό που λέτε, επειδή τυχάνει να έχω μεγάλο γραφείο, το θεωρώ απίστευτο. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να είναι. Τώρα μου λέτε κάποιο το λέει. Τι να απαντήσω εγώ σε αυτό. Μην το κάνεις. Τι να απαντήσω. Μου λέτε, και ένας άλλος μπορεί να σου πει, δεν θέλω να το δηλώσω στην εφορία. Ίδια απάντηση θα σας δώσω. Ο νόμος είναι σαφής. Πρέπει να έχει το όνομά σου. Εγώ θέλω να βάλω τα 3 ερωτήματα που κατά. Θέλουμε να υπάρχουν μαύροι κωδικοί. Όχι, πολύ ωραία. Άρα ένα καλό τρόπο να σταματήσει. Μα μερικοί από εμάς έχουμε. Το ξέρω, παιδιά, όλοι θα πονέσουμε λίγο. Αν έχουμε, όσοι έχουν μαύρους κωδικούς. Αλλά πρέπει να πούμε στην νομιμότητα. Γιατί δεν στέκει. Θέλουμε αυτός του έτσι να συνεργάζεται με το ελεύθερο δίκτυο. Όχι. Να πρέπει να καταλάβει ότι ή το ένα ή το άλλο, όχι και παπάς και ζευγάς. Το υπέγραψε, το αναγνώρισε. Αν δεν θέλει, πει στο ελεύθερο δίκτυο. Και μάλιστα το βρήκαμε με καλύτερο τρόπο. Θέλουμε να υπάρχουν χρέη των ασφαλιστών παντού. Όχι. Ναι, αλλά να το κλείσουμε. Όχι. Να έρθει εδώ να κάνει. Ξεχάσα να σου πω. Αν διακανονίσει το χρέος του, κανένα πρόβλημα. Ούτε και μας αρέσει κάποιος να συνεχιστεί. Αν δεν υπάρχει αυτό, επειδή άκουσα την ιστορία πολύ ωραία για τα παιδιά μας. Είναι και εμένα τα παιδιά μου. Αν δεν εξηγιάνουμε την αγορά μας, δεν έχει μέλλον η αγορά μας. Θα εξηγιανθεί, θα έχει μια βιολογική βάση, θα είναι σοβαρή. Θα είμαστε πιο πιστευτοί από τον πελάτη. Ο πελάτης θα μας αγαπάει παραπάνω, θα μας σέβεται. Οι παλιοί θυμούνται ότι κάποτε το επάγγελμά μας δεν ήταν καθόλου σεβαστό. Δεν πειράζει.
Ναι, θα μεγαλώσει περισσότερο, επέντεψέ μου, όσο και εμείς θα είμαστε πιο επαγγελματίες. Αυτό που θέλω να σας πω είναι, το είπα και στο λόγο μου, δεν σοβαρευόμαστε μόνο εμείς. Όλοι δηλαδή. Πρέπει να καταλάβετε από τον υδραυλικό μου, όχι οποιονδήποτε, αν δείτε την εξέλιξη της οικονομίας παντού, αυτό συμβαίνει. Και αυτοί πιστοποιούνται, και αυτοί μπαίνουν σε άλλους κανόνες, σε πιο σοβαρούς κανόνες. Ας πούμε, έχετε καταλάβει για τον, τι σημαίνει ΕΦΕΤ που έχετε και στο επιμελητήριο. Παλιότερα στα χωριά μας, ο άλλος, να το κάνω χαριστικά, έκανε και ένα έτσι. Και μετά έπαιρνε και το φαγητό και τώρα. Τώρα λέει, όχι, θα πλέει τα χεράκια σου, θα βάζει γαντάκια για το φαγητό, θα προσέχει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, θα έχει πιστοποίηση. Αν δεν έχει πιστοποίηση, έχει πρόστιμο το μαγαζί που σε έχει και σε έναν οποιοδήποτε σερβίρι. Η ζωή μας αλλάζει και πρέπει να την αποδεχτούμε τον νέο τρόπο. Βεβαίως. Κάτι σαν την ανακύκλωση, ένα πράγμα που δεν έχουμε τελειώσει. Είναι τεράστιο πρόβλημα για την κοινωνία, είναι τεράστιο πρόβλημα για την υγεία, για το υπέδαφος, για τα πάντα. Μερικά πράγματα πρέπει να τα δεχτούμε ότι πρέπει να γίνουν έτσι. Γι' αυτό, αν σας φαίνεται περίεργο ότι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο γραμματέας, οι συνδικαλιστές συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι, γιατί αυτό πιστεύουμε πάντα. Την 3031, τι έγινε με την 3031, δεν διώξαμε πολύ σάπιο πράγμα από τον κλάδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξεκαθαρίσει. Πρέπει να καθαρίσει. Και να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Και τη μιλάμε. Προσέξτε όσο περνάνε τα χρόνια. Θυμάστε, παιδιά, δεν μιλάμε πιο καλά την ίδια γλώσσα. Καταλαβαίνόμαστε γρήγορα. Τέλειωσε ο Δημήτρης, ερωτήσεις. Μια-δυο ήταν. Ναι. Καταλαβαίνόμαστε. Είμαστε πιο ψαγμένοι, πιο ενημερωμένοι. Για την άλλη φορά ακόμα παραπάνω. Άρα θα φύγουμε από την οφαλοσκόπηση, να συζητάμε εδώ και θα πούμε πάμε έξω τώρα. Πάμε να δούμε εδώ στις αίρες αυτοί που δεν ασφαλίζονται και τι δεν ασφαλίζονται. Έχετε σχεδόν την ιδέα. Θα πάμε στο ανάποδο, πάμε στον πελάτη. Μπορεί να δω, ρε, Μέγκλα, είσαι ασφαλισμένος και δεν είσαι ασφαλισμένος. Και τι έχεις ανασφάλιστο. Και έλα να δούμε αν πόσο τη εκατό του κόστους είναι αυτό που πρέπει να έχεις. Αυτή η στροφή πρέπει να είναι το μέλλον μας. Και πρέπει να το ξεκινήσουμε όλοι, να πάμε εκεί, να μεγαλώσουμε την πίτα. Αυτός είναι μονόδρομος. Αν δεν τον κάνεις, αν δεν προχωρείς αυτό το δρόμο και πας σε ομφαλοσκόπηση να συζητάς, δεν καταφέρεις τίποτα. Μου επιτρέπεις. Όχι, έχει θυχτεί. Και το είπα πάλι για αυτό το λόγο, να σου το επαναλάβω. Με τα σημερινά δεδομένα, αυτή η οικονομία έτσι όπως πάει, χτυπάει την επιχειρηματικότητα. Άρα χτυπάει. Είναι δεδομένο ότι ένα από τα ζητήματα που αφορά είναι, ρε αγαπητέ μου φίλε, αφού εγώ πληρώνω από την τσέπη μου την εσωτερική μου κάλυψη, με οδηγεί να πληρώνω το εσωτερικό μόνο μου. Δεν με απαλλάσσει, ναι. Παιδιά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σωστά. Αλλά θα περνάγαμε πολύ ωραία να σου λέω, όχι απλά συμφωνώ. Το έχουμε πει και προσφάτως το είπα και στους Δελφούς στην εκδήλωση που έγινε για το ασφαλιστικό. Πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει και θα ήταν μια άλλη συζήτηση από την ασφαλιστική. Η οικονομία έχει έναν προϋπολογισμό. Και αυτός που κυβερνάει, γιατί το είπα νομίζω πολύ σαφέστατα, ότι τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Τόξου δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Πρέπει να βγάλει έναν προϋπολογισμό και λέει πού θα βρω τα έσοδα. Ωραία. Και έχει επιλογές. Θα μπορούσε να έχει τις χ ή τις ψ επιλογές. Εδώ λοιπόν πρέπει να ισοσκελιστεί τώρα ο προϋπολογισμός. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αντί να κάνεις αυτό, βρες άλλα μέτρα που εξήγησα, ώστε να καλύψεις το κενό που υπάρχει και έτσι αυτό να είναι υπέρ σου, γιατί και δίνεις δουλειά και αναπτύσσεις την οικονομία. Και ήμουν σαφής. Δηλαδή, στα σημερινά δεδομένα, χωρίς αύξηση του τζίρου, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, αν δεν υπάρχουν νέες επιχειρήσεις, χτύπα την παραοικονομία, χτύπα το λαθρεμπόριο, χτύπα την. Δεν ήμουν σαφής. Αν αυτά τα χτυπήσεις και έχεις ανάπτυξη, θα το λύσεις. Με τέτοια μέτρα, ούτε η ασφαλιστική αγορά πάει μπροστά, ήμουν σαφέστατος, δεν πάει μπροστά. Και είναι και παράλογο γιατί. Δεν νομίζω να υπάρχει και άλλη χώρα που το κάνει. Απλά εμείς είμαστε μια χώρα σε μια περίεργη εποχή, σε κρίση. Και η επιλογή πολιτική του καθενός είναι από πού τα βρίσκω, όλα ζητάει από εδώ και εμείς σου λέμε από εκεί. Ή αν θέλετε και οι επιλογές που κάνουμε στην πολιτική, αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο. Δεν επιλέγεις εκλογές αυτές που θα έρθουν. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει γιατί είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Ένα κόμμα που θα αλλάξει τη μορφή του συστήματος. Σωστά. Επιλέγουμε ένα κόμμα που θα διοικήσει διαφορετικά. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια κοινή παραδοχή, υποθέτω. Ότι η αλλαγή που θα γίνει θα είναι ενός άλλου διοικητή της χώρας μας. Δεν αλλάζει τρομερά το σύστημα, δεν αλλάζουμε τα μέσα παραγωγής. Επανάσταση δεν βλέπω να γίνεται μέχρι τις εκλογές, άρα ούτε άμα θα γίνει, θα αλλάξουμε τον ιδιοκτήτη. Αυτό που κυβερνάει. Και που του λες ότι οι επιλογές πρέπει να είναι αυτές για η χώρα να πάει καλύτερα. Να γιατί λέω για κοινή συνένεση. Ότι η οικονομία είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να υπάρχει εθνική συνένεση. Γιατί ξέρετε, τα θέματα της οικονομίας εξαρτώνται από την πολιτική, αλλά δεν είναι πολιτική. Είναι οικονομία. Δηλαδή, ένα και ένα κάνουν δύο. Ξέρουμε πολύ καλά εμείς. Εάν δεν υπάρξουν νέες δουλειές, εάν δεν ξεκινήσουν να υπάρχουν επενδύσεις, και για να υπάρχουν επενδύσεις, τόσο που επενδύει, πρέπει να βγάζει λεφτά. Αυτό το σύστημα. Άμα λοιπόν του έχεις μεγάλη φορολογία, τον εμποδίζει, δεν βγάζει λεφτά, θα κάνει επένδυση για να αλλάξει τα δεδομένα. Και εμείς οι ασφαλιστές που είμαστε πιο ψαγμένοι, έτσι πρέπει να τα λέμε πιο σωστά. Ανεξάρτητα τι κόμμα, δεν με ενδιαφέρει τι είσαι. Σαν φιλοσοφία λέω ότι πρέπει να είμαστε στηριγμένοι ότι μόνο αν
δώσεις κίνητα και δώσεις προϋποθέσεις, θα καταφέρεις να φέρεις την επόμενη μέρα. Μας λείπουν, θέλουμε, για να καταλάβετε, 20 δισεκατομμύρια επενδύσεις το χρόνο για 10 χρόνια για να φτάσουμε στα επίπεδα του 2009. Προσέξτε τι λέω. Πρέπει στα επόμενα 10 χρόνια να γίνονται 20 δισεκατομμύρια επενδύσεις το χρόνο, όχι για να πάμε στο 9. Όχι στην επόμενη μέρα. Αυτό λοιπόν θέλει μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη πολιτική. Πρέπει να την καταλάβουν όλοι. Ούτε και η λύση είναι ο ένας. Και δεν το λέω σε πολιτικό λόγο. Παίρνουμε ένα μέτρο για κυβέρνηση. Και μετά ο άλλος βγάζει τον κόσμο κάτω, φωνάζει, διαμαρτύρεται, τον μπλοκάρει. Δεν περπατάει το πράγμα. Γι' αυτό μιλάω για συνένεση. Όλες οι αλλαγές οικονομικές, επειδή είναι εθνικό θέμα πλέον το οικονομικό, χρειάζονται μια άλλη φιλοσοφία. Και εκεί εντάστηκε το θέμα που έβαλες. Δηλαδή, κοίτα πόσο απλά το είπα. Ρε φίλε, αφού δεν μπορείς να μου δώσεις πρωτοβάθμια υγεία. Δεν μου το εκπίπτει από τη φορολογία. Είναι δυνατόν. Είναι αλληλογική. Αφού με χρειάζεται να το κάνω. Αφού δεν μπορείς αύριο το πρωί, αν όλοι εμείς πηγαίναμε και λέγαμε δεν υπάρχει ιδιωτική ασφάλεια, δεν θα μπορείς να τους εξυπηρετήσεις. Στη σύνταξη το ίδιο δεν κάνεις. Όταν λέμε είναι ένας άλλος πυλώνας, μπορείς να δώσεις σύνταξη πολύ. Να εκπέσει και το εισόδημα του ανθρώπου που το πληρώνει από τη τσέπη του. Και παρότι σε πλήρωνε 30 χρόνια, δεν θα πάρει τη σύνταξη που το αναλογεί. Βλέπετε πως είναι απλά τα πράγματα. Είναι τόσο απλά, αλλά αυτά τα απλά καμιά φορά δεν ακούγονται τόσο απλά. Ελπίζω μόλις υπουργοποιηθούν ένα-δύο συνάδελφοι να στολίσουν μέχρι τότε θα μπορούν να κάνουν αυτό που σου είπα, τίποτα άλλο. Να προσθέσω μόνο κάτι. Α? Να προσθέσω μόνο κάτι ότι πάντως χωρίς να μας ενδιαφέρει το κόμμα, προσφάτως ένα κόμμα αρχηγός του στην Ένωση Αστικών Εταιριών. Ναι. Αποδέχτηκε κάτι που το δουλεύουμε χρόνια και προφανώς όλοι βάλαμε τον Λιθαράκη μας ενός φορείς και έταξε, άσχετα αν θα το υλοποιήσει, όχι, εγώ δεν θα το κρίνω αυτό, έταξε όμως δημόσια τη φοροαπαλλαγή. Να. Άλλη ερώτηση. Είναι λαμπρό το μέλλον, να έχετε υγεία προσωπική, οικογενειακή. Εγώ χαίρομαι που σας ξαναείδα, σας ξαναλέω την επόμενη φορά βάζω εδώ στον πρόεδρο στοίχημα που μου είχε πει. Θα κάνουμε μια εκδήλωση που θα βοηθήσουν όλοι οι ασφαλιστές επιχειρήσεων αυτή τη φορά. Θα μιλήσουμε με τον άλλο κόσμο για να έχει δουλειά, να έχουν δουλειά οι συνάδελφοί μου. Να είστε καλά όλοι, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, και τον γενικό γραμματέα, τον Δημήτρη Γαβαλάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.